Αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα και στα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου, ο οποίος παρουσιάζει αποκλιμάκωση. Θα πάω στο Σταύρο Μενεβασιώτη και ποιος το περίμενε, Σταύρο, ότι θα ήμασταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που ο πληθωρισμός έφτασε στο 9%. Εντάξει, η καρδιά και η τσέπη των καταναλωτών το ξέρει τώρα αυτό, αλλά κακά τα ψέματα υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Όπως θα σας δείξω και στους αριθμούς, από το Σεπτέμβριο στον Οκτώβριο είχαμε μια πτώση του τιμάριθμου από 12 στο 9,1% και βέβαια θα μου πεις. Έχει πτώσει, αλλά σε σχέση με το 2021, δείτε τη διαφορά, πέρσι τέτοιο καιρό ήμασταν στο 3,4% ο πληθωρισμός. Εδώ αυτό που βλέπουμε. Ο πληθωρισμός στα στοιχεία του 2022 που είδαμε. Έτσι ακριβώς. Και εδώ και θα δούμε τώρα θα και δούμε που τα ήταν πέρσι. Τον Οκτώβριο του 2021. Μάλιστα. Αυτή η αποκλιμάκωση, Αντώνη, φαίνεται σε πολύ σημαντικά προϊόντα ενέργειας. Και δείτε μερικά από αυτά. Για παράδειγμα, το φυσικό αέριο. Από το 332% που είχαμε δει τον πληθωρισμό το Σεπτέμβριο στο συγκεκριμένο προϊόν, έπεσε στο 68,4%. Στο ηλεκτρικό ρεύμα, από το 30,5% που ήταν τον προηγούμενο μήνα, τώρα η Στατιστική Αρχή το μέτρησε στο 7,4%. Σε ό,τι αφορά δε στο πετρέλαιο θέρμανσης, που δεν υπήρχε το Σεπτέμβριο στην αγορά για να το ζητήσει κάποιος, σε σχέση με πέρσι, η αύξηση αγγίζει και ξεπερνά το 20%, όπως θα δούμε στην επόμενη μας κατά. Βλέπω μια μεγάλη πτώση στην ενέργεια. Παρ' όλα αυτά, ανθίσταται ο πληθωρισμός. Έχουμε δομικό πληθωρισμό πλέον που, όπως φαίνεται, στηρίζεται στην ακρίβεια στα προϊόντα. Έτσι. Και εκεί, όπως θα σας δείξω, ο τιμάριθμος είναι διψήφιος. Ναι. Και δεν μιλώ για προϊόντα πολυτελείας. Δείτε, γάλα και αυγά. Στο 24,2% ο τιμάριθμος. Ψωμί και δημητριακά. Δεν είναι έδος πολυτελείας στο ψωμί. 19,3%. Το κρέας 17,3%. Το λάδι 16,6%, ακόμη και τα λαχανικά 13,2%. Ίσως αυτά τα στοιχεία, Αντώνη, να δείχνουν γιατί πρέπει να πετύχει και το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο με βάση τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει μια απόκληση από αλυσίδα σε αλυσίδα μεταξύ 120 ευρώ και 180 ευρώ. Με αρκετές περιπτώσεις είναι αλήθεια να πηγαίνει να καθέται στη χαμηλή τιμή στα περισσότερα προϊόντα. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος? Να πετύχει το καλάθι του νοικοκυριού, να πιστούν και οι εταιρείες που προμηθεύουν τα σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές. Έτσι θα γίνει και αυτό που θέλει η κυβέρνηση, δηλαδή οι αριθμοί που σας έδειξα νωρίτερα, ο πληθωρισμός να πάει τουλάχιστον λίγο παραπάνω. Και έχουμε να δούμε και κάτι άλλο βεβαίως. Όταν εκτινάχθηκαν οι τιμές της ενέργειας, εκτινάχθηκαν και οι τιμές των προϊόντων. Τώρα έπεσαν οι τιμές της ενέργειας. Για να δούμε αν θα περάσει και αυτό στα προϊόντα ή όχι. Σταύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ.